σου. Εσύ παίρνεις το δεύτερο. Πάμε. Έχουμε κοντά μας την αρχηγό τη Μαρία. Μαρία Ντέλιου, πες μας πώς πάει εδώ η προετοιμασία εν ώψη του αγώνα που θα γίνει τη μεθεπόμενη εβδομάδα, έτσι, στο Περιστέρι πάμε. Ναι, στο Περιστέρι πάμε. Πάμε πολύ καλά. Είμαστε όλες εδώ. Έχουμε κάποιες ελλείψεις λόγω τραυματισμών, λόγω ίωσης. Αλλά νομίζω ότι είμαστε κομπλέ για να πάμε στην Αθήνα, σαν αποστολή. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο έγινε ένα παιχνίδι εδώ με μια πολύ δυνατή ομάδα. Χάσαμε 2-0, αλλά η ομάδα έδειξε σημάδια βελτίωσης, έτσι. Η ομάδα ήταν με 6 βασικές εκτός, λόγω, όπως είπα, τραυματισμών, λόγω ιώσεων, λόγω κάποιων χειρουργείων. Νομίζω ότι πήγαμε πολύ καλά και δεν το περιμέναμε. Νομίζω αν είχαμε όλη την ομάδα θα είχαμε και θετικό αποτέλεσμα. Καλή συνέχεια, Μαρία. Ευχαριστώ. Μαρία, πώς πάει η προπόνηση σήμερα εδώ με την κυρία Μαμουζέλου? Είναι κουραστική, αλλά μου αρέσει. Πώς βλέπεις το ποδόσφαιρο, σ' αρέσει σαν άθλημα? Ναι. Τι είναι αυτό που σε τραβάει? Απλά το άθλημα, γιατί τα άλλα αθλήματα δεν μου αρέσουν. Όταν παίζεις ποδόσφαιρο, αισθάνεσαι έτσι χαρά? Ποια είναι τα συναισθήματά σου όταν κάνεις προπόνηση, όταν παίζεις αγώνα? Χαρά και μου αρέσει. Έχεις παίξει σε παιχνίδι επίσημο? Όχι, γιατί πριν 2 εβδομάδες ξεκίνησα. Α, είσαι νέα στην ομάδα του Φιλινού. Ο ΚΑΟ Φιλινός είναι μια ιστορική ομάδα, γυναική ομάδα εδώ της ΚΟΟ, της Δωδεκανήσου. Θεωρείς ότι κάποια στιγμή θα φτάσει να αγωνίσει στις βασικές παίκτριες και να δίνεις νίκες και βαθμούς στην ομάδα σου? Ναι. Καλή συνέχεια σου εύχομαι. Ευχαριστώ. Μια, κοντά μας μια κοπέλα η οποία προσφέρει πάρα πολλά στο κακό ποδόσφαιρο, την Αγγέλα. Αγγέλα, όποτε μιλάμε αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά, γιατί είσαι μια κοπέλα που χρόνια τώρα προσφέρεις όσο δυνατόν περισσότερα στην ομάδα σου, με πάθος, με αγωνιστικότητα. Πώς πάνε τα πράγματα? Βλέπω εδώ και ο πρόεδρος, ο κύριος Χαμαζόγλου, κοντά σας στην απογευματινή προπόνηση. Είναι σημαντικό για εσάς να βλέπετε τον πρόεδρο στην προπόνησή σας? Είναι πολύ σημαντικό και τον ευχαριστούμε που είναι δίπλα μας φέτος. Κάνει και αυτός όσα μπορεί για να μας προσφέρει τα καλύτερα. Και εμείς κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για να βγάλουμε μια ωραία εικόνα και προσπαθούμε. Το γνωρίζω ότι η έλλειψη αντίπαλων ομάδων εδώ στην περιοχή μας είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Έτσι δεν είναι, πρόεδρε? Σωστά. Και φαίνεται αυτό στους αγώνες του πρωταθλήματος. Μετά από μερικά παιχνίδια, μέσα η ομάδα βρίσκει τη φόρμα της, το ρυθμό της. Θεωρείς ότι πρώτα θέλος του χρόνου, με την βοήθεια του κύριου Χαμαζόγλου, η ομάδα θα έχει και αυτή την πολυτέλεια πια για μας εδώ στην ΚΟ, να υπάρχουν περισσότερα παιχνίδια προετοιμασίας για να μπορείτε να ανταπεξέλθετε καλύτερα στις αγωνιστικές υποχρεώσεις? Αγγέλα, και μετά ο πρόεδρος. Ναι. Σίγουρα μια ομάδα θέλει να έχει έναν άνθρωπο δίπλα που προσφέρει και βοηθάει την ομάδα. Προσπαθεί και εκείνος, μας φέρνει βέβαια σε μια πολύ καλή κατάσταση. Αυτά, μας βοηθάει, είναι δίπλα μας. Πρόεδρε, τα κορίτσια σας αγαπάνε. Αυτό το θέμα της μη ύπαρξης αντίπαλων ομάδων για να γίνονται προετοιμασίες. Είναι ο δεύτερος χρόνος στο τιμόνι του Φιλινός σαν πρόεδρος. Ξεκινήσαμε πέρσι με μεγάλες δυσκολίες, με τα δελτία τα καινούργια που βγήκανε, με το COVID που υπήρχε, το μούδιασμα δηλαδή μέσα στους αθλητικούς χώρους
δύο χρόνια που είχε σταματήσει λόγω COVID. Κάναμε μια προσπάθεια μεγάλη, βγάλαμε όλες τις αποστολές στο κομμάτι της αγωνιστικής μας περίοδος πέρσι. Φέτος μπήκαμε πάλι στον όμιλο στη Γάμα Εθνική. Είναι μια δύσκολη αγωνιστική, ένας αγωνιστικός όμιλος δύσκολος. Το κακό είναι ότι άργησε να ξεκινήσει το πρωτάθλημα λόγω του Μητρώου και άλλων σωματείων που δεν είχαν γραφτεί, μέχρι να ξεκαθαρίσουν από την Α Εθνική μέχρι και τη Γ Εθνική. Ξεκινήσαμε πολύ αργά, μπήκαμε στο 23 και ξεκινήσαμε. Η προετοιμασία μας εμάς είχαμε ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο. Με αναλλακτικά κορίτσια που είχαν κάποιες υποχρεώσεις ήρθανε και φύγανε. Η καθυστέρηση αυτή μας δημιούργησε ένα πρόβλημα. Το ξεπεράσαμε, είμαστε εδώ. Την άλλη Κυριακή παίζουμε στο Περιστέρι. Ξεκινάει ο δεύτερος κύκλος αγωνιστικού ομίλου. Πιστεύω ότι θα δώσουμε ένα καλό παρόν. Πάντα είμαστε εκεί. Δεν έχουμε έχουμε την υποχρέωση να πηγαίνουμε και να εκτελούμε όλες τις υποχρεώσεις της ΕΠΟ που ανήκουμε. Καλή συνέχεια και στους δύο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.